Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε πρόεδρε, καλή σήμερα. Καλημέρα, τι κάνετε? Εδώ προσπαθούμε, εκτός από υπομονή που το κάνουμε όλοι, προσπαθούμε να καταλάβουμε και τι συμβαίνει γύρω μας ή τι μας περιμένει, κύριε πρόεδρε. Ή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο. Εσείς ξέρετε τι μας περιμένει μετά τον Αύγουστο? Αλλάζουν όλα προς το καλύτερο? Προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Γιατί εδώ ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι υπομονή, τον Αύγουστο όλα τελειώνουν. Ο Πρωθυπουργός έσχιζε μνημόνια προπερσία. Και τώρα δεν τα είπε, δεν τα σκίζω, όμως βγάζω την Ελλάδα τα μνημόνια. Ναι, εντάξει, τα βγάζει από τα μνημόνια, αλλά τον Έλληνα τον ενδιαφέρει πώς θα ζει. Δεν τον ενδιαφέρει τα μνημόνια, δεν τα έχει μπροστά του κάθε πρωί να τα βλέπει ένα βιβλίο. Τα μνημόνια είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας και της εχμαλωσίας, της οικονομικής εχμαλωσίας που έχει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι τα μνημόνια. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι ένα βιβλίο που το βλέπουμε κάθε πρωί στο σαλόνι. Ο κύριος Τσακαλώτος παρουσίασε στο Eurogroup χθες το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Για βαθμολογήστε το. Δεν υπάρχει αναπτυξιακό πρόγραμμα. Βαδίζουνε κουτουρού. Βαδίζουνε ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται. Προημερώνει. Θα σας πω προημερών. Εδώ μιλάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εντάξει, όλα αυτά, αλλά να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη συνέδριο του ΣΕΒ στο Κάραβελ. Και συνέπεσε να είμαι εκεί στην ομιλία του Δραγασάκη. Ο Δραγασάκης είναι αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και είναι ειδικός στα θέματα της ανάπτυξης. Ναι. Με το πακέτο της ανάπτυξης είναι επιβαρημένος. Δηλαδή ο κατεξοχήν, άμα είχε ανάπτυξη και είχε πρόγραμμα, θα το έπρεπε να το πει. Είπε λοιπόν σε μια στιγμή της ομιλίας του ότι η Ελλάδα ποτέ δεν είχε μοντέλο παραγωγικό. Η Ελλάδα δηλαδή βάδιζε κουτουρού. Και εκείνοι τώρα προσπαθούν πασαλήματα να βάλουν το ένα, να βάλουν το άλλο, ότι έβαζε βάση στο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και από εκεί. Πολεμούσε να βρει επιχειρηματικότητα, γιατί μέχρι τώρα η επιχειρηματικότητα ήταν με διαφθορά, με θαλασσοδάνεια, έλεγε. Δηλαδή συνδύαζε την όποια μικρή επιχειρηματικότητα είχαμε στο παρελθόν με κλέφτες. Αυτό έλεγε. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τώρα η όποια επιχειρηματικότητα να είναι χωρίς κλέφτες. Και είπε λοιπόν σε μια στιγμή ότι δεν είχε αυτή η χώρα ποτέ μέχρι τώρα παραγωγικό μοντέλο. Σας πω λοιπόν κάτι. Στην κυβέρνηση Ζολώτα είχαν αναλάβει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης τρεις άνθρωποι. Ο Γεννηματάς, ο Σουφλιάς και ο Δραγασάκης. Στην κυβέρνηση Ζολώτα. Μάλιστα. Το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και αυτοί έχω ανακοίνωσή τους ότι είναι η πρώτη φορά που έθεσαν θεμέλια για παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Γιατί δεν εφαρμόζει, αφού ήταν οι ίδιοι. Δεν είναι καινούργιοι άνθρωποι αυτοί να παρουσιαστούν τώρα στην πολιτική. Είναι 40 χρόνια βουλευτής ο Δραγασάκης και σας λέω ήταν υπερυπουργός στην κυβέρνηση Ζολώτα. Μαζί με το Γεννηματά και το Σουφλιά. Τρία διακεκριμένα πρόσωπα της πολιτικής, ένα από κάθε κόμμα είχε βάλει ο Ζολώτας, ο Μακαρίτης. Δηλαδή αναλαμβάνε ρόλους και μετά κατηγορούν τους εαυτούς τους ουσιαστικά. Γιατί δεν έθεσαν τότε ο Σουφλιάς, ο Γεννηματάς, ο Δραγασάκης τις βάσεις για ένα μοντέλο? Ειδικά αφού το είπαν ότι θέτουν τις βάσεις και πρώτη φορά η χώρα, χωρίς ρουσφέτια, χωρίς να μοιράζει υποσχέσεις, θεμελιώνει την οικονομία. Γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι αυτοί όλοι πρέπει να φύγουν από την πολιτική. Είναι κουρασμένοι. Είναι κουρασμένοι και από τα ίδια τους τα λάθη, κύριε Δημήτρη μου. Να ρωτήσω κάτι. Είναι απολογούμενοι. Δεν πρέπει να βγαίνουν ως κατηγοροί. Είναι κατηγορούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα δημιουργήσει μια νέα όθηση στην ελληνική οικονομία? Κοιτάξτε,
κάποτε λέγανε ότι η αγροτική τράπεζα θα σώσει τους αγρότες. Έσωσε κανένα αγρότη? Μόνο χάρισε τα χρέη η Χούντα. Η Χούντα χάρισε τα χρέη. Γιατί για να υπήρχε μια πελατειακή λογική, κύριε Πρόεδρε, ναι, γι' αυτό. Τι πελατειακή. Άρα λοιπόν τώρα, σε αυτή τώρα την τράπεζα, ποιος σας εγγυάται εσάς ότι δεν θα υπάρχει το ίδιο? Συγγνώμη, υποτίθεται ότι από τα λάθη μας έχουμε μάθει. Ποιος έχουν μάθει αυτοί από τα λάθη τους? Όταν αντικαθιστούν το Λιαργκόβα με τον Τρίφωνα στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους? Όταν αντικαθιστούν εκείνο στην Επιτροπή Διαστήματος έναν διακεκριμένο παγκοσμίου φήμης Έλληνα με έναν κομματικό, έχουν μάθει από τα λάθη τους, κύριε Αλφιέρη μου? Σε ποιον τα λέτε αυτά τώρα? Εσείς τι πιστεύετε ότι μόνοι θα... τους, μόνοι τους ότι θα είναι, ποια θα πιστεύετε θα είναι η συνέχεια μετά τον Αύγουστο? Η συνέχεια είναι θα οι εκλογές. Οι εκλογές. Ή πριν ή μετά τον Αύγουστο θα γίνουν εκλογές. Μπορεί και πριν, γιατί έχουμε και το Σκοπιανό. Μπορεί να γίνει ή πριν ή λίγο μετά οι εκλογές να δραπετεύσουν. Αυτό είναι η συνέχεια. Το 2019 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πιστεύετε? Σύμφωνα με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Όλες οι χρονιές, οι επόμενες 5 χρονιές θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες, γιατί έχουν βάλει τον πύχη πάρα πάρα πολύ ψηλά. Έχουν βάλει στο 3,5 το πλεώνασμα μέχρι το 22, έχουν βάλει στο 2,40 το πλεώνασμα μέχρι το 2060. Άρα εδώ για να μπορέσεις να ανακουφίσεις μια τέτοια οικονομία πρέπει να έρθουν 500 καινούργια εργοστάσια μεγάλα να αγαπήσει την Ελλάδα η διεθνής επιχειρηματικότητα και να πούν αυτή η χώρα είναι η κατάλληλη, της έχουμε εμπιστοσύνη και πάμε να επενδύσουμε. Μόνο ένα τέτοιο μια τέτοια ένεση ενίσχυσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ανακουφιστικά. Διαφορετικά τώρα μια οικονομία που τα παίρνει από εδώ, τα δίνει από εκεί, που δίνει 300 μέρισμα, 300 ευρώ το χρόνο μέρισμα και που συμπεριφέρεται στους πολίτες αραγιάδες, μια τέτοια εσείς χώρα... ζητάτε εκλογές εσείς, κύριε Λεβέντη? Εγώ ζητάω τώρα για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί έχουν φύγει 3 βουλευτές από την Ένωση Κεντρών. Έχουν προδώσει την Ένωση Κεντρών. Το επόμενο κομμάτι που ήθελα να έχουν προδώσει την Ένωση Κεντρών 3 βουλευτές και πρέπει να πάμε για να. Πρώτον, για να κάνουμε τους βουλευτές που μας είχε δώσει 9, να τους κάνουμε 20-25. Βέβαια, από τα δημοσκοπικά ποσοστά. Ποια δημοσκοπικά? Αυτά που δημοσιεύονται κατά καιρούς. Με αγαπούν τόσο πολύ οι δημοσκοπήσεις, κύριε Δημήτρη μου, που για να μου δίνουν 3,3 καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ξέρετε πόσο με αγαπούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και το εν γέννη πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα? Δέστε όλες τις τηλεοράσεις. Βγάζουν ένα δεξιό, ένα αριστερό και ένα πασοξί. Ανοίξτε όλα τα κανάλια. Και άμα δείτε πουθενά Ένωση Κεντρών, πού και πού στη γιατί αποχωρούν όμως ο ένας με τον άλλον οι βουλευτές σας? Ακούστε, οι μεν δύο, ο πρώτος ο Καράς από εγωισμό. Είχε εγωισμό, ένα άμετρο εγωισμό. Δεν μπορώ να δω, ούτε εξήγησε τους λόγους, ποτέ. Και πήγε στο Πασόκ. Πήγε στο Πασόκ, ενώ η Ένωση Κεντρών είχε ιδρυθεί σαν αγωνιζόμενη 40 χρόνια κατά του συστήματος Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Κατά αυτού του συστήματος είχαμε ιδρυθεί. Αυτός μας είχε προσεγγίσει μόνο και μόνο γιατί μπαίναμε στη Βουλή με τις δημοσκοπήσεις. Ακολούθησε κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν θέλω να σχολιάσω. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα που γλιτώσαμε. Καλύτερα που γλιτώσαμε. Λοιπόν, τώρα ο τρίτος εδώ, ο χθεσινός, ο Κατσιαντώνης, πώς τον λένε, ακούστε τι συμβαίνει με αυτόν. Αυτός είχε βγει 2-3 φορές σε εφημερίδες και ζητούσε να ψηφίσουμε το Μακεδονία. Να το δώσουμε στα Σκόπια. Αυτό ζητούσε. Αυτό κρύβεται από πίσω. Αυτό στην επιστολή που σας έστειλε, γιατί λέει ότι αναλύει τους λόγους. Άλλο, η επιστολή είναι ψευδεπίγραφη. Λέει συγκεντρωτισμούς και βλακίες. Λοιπόν, πάντως βλέπω ότι φεύγουν και πηγαίνουν και σε διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή, ναι, ο Μέν πρώτος πήγε
στο ΠΑΣΟΚ, ο άλλος η κυρία Μεγαλικών πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια εδώ τελευταίος δηλώνει θα μείνει ανεξάρτητος, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες λένε θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό σας λέω. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν έρθει όλοι τον Σεπτέμβριο του 2015, γιατί γίνανε και εκλογές τον Ιανουάριο του 2015. Κανείς από αυτούς δεν είχε έρθει. Εγώ θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας. Ο Καράς έμπαινε υποψήφιος, αλλά τυπικά έτσι για να γεμίσουμε τους συνδυασμούς. Ποια πιστεύω ότι παλιά. Είναι η εξέλιξη. Ήταν φίλος της οικογένειάς μου. Ή θα είναι η εξέλιξη μεταλλοντουργικά, κύριε Λεβέντη. Μεταλλοντουργικά. Γιατί δεν θέλετε να εξηγήσουμε την υπόθεση Κατσαντώνη που είναι σοβαρή. Η υπόθεση Κατσαντώνη είναι ψάχνει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ψάχνουν ψήφους για να δώσουν το 151 να δώσουν στα Σκόπια το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι, αυτή είναι σοβαρή περίπτωση, η περίπτωση Κατσαντώνη. Ναι, η περίπτωση Κατσαντώνη μετράνε τα κουκιά για το 151 στην ψηφοφορία, κύριε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της σύνδετης ονομασίας. Έτσι πιστεύω. Θα βγει ο Τσίπρας και θα τους πει ότι... Από την ώρα που είναι ο διεθνής, είναι οι Αμερικανοί που πιέζουν. Ο Αμερικανός πρέσβης το έχει πάρει προσωπικά το θέμα. Ναι. Και θα κάνουν δηλώσεις οι άλλοι ότι αφαιρούν τα λυτρωτικά. Και θα γίνει με διεθνή συμφωνία η υπόθεση, με διεθνή συνθήκη που θα καταθέσει ο Νίμιτς στον ΟΗΕ. Έτσι θα λυθεί το θέμα και θα περάσουν δύο κοινοβούλια. Και θα δεσμευτούν τα Σκόπια ότι όταν θα θέλουν να εφαρμόσουν κάτι, τότε θα το περνούν από τη Βουλή τους με αυξημένη. Οπότε πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος. Θα δώσουν υπόσχεση αλλαγής. Και όχι... Τι άλλο είναι. Ένα παιδί το οποίο καταρχά πού θα βγει. Επικαλούμενος δυσλειτουργίες του κόμματος. Τώρα κύριε Αλφιέρη μου, αυτά τα πράγματα τώρα, αν είναι σοβαρά, όταν μπήκε στο κόμμα, εξέτασε τις δυσλειτουργίες. Σε παρακαλώ. Ήθελε να μπει πρώτος ο κύριος. Με ένα παράβολο 150 ευρώ. Εσείς τον βάλατε, δεν ήθελε. Η δική μου είναι η ευθύνη. Πολύ ήθελα, ναι, και κύριε Λεβέντη. Και για τους τρεις είναι. Και είχαν έρθει άνθρωποι όπως ο Ιγνατίου, ο Φώτης, ο δημοσιογράφος που μου είπε: έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, βάλε με, δεν θα σου προδώσω, πρόεδρε. Ο Αδαμόπουλος, ο υπουργός του Πασόκα από τη Λάρισα, η Αλεξανδρίδου. Βουλευτήνα από τη Λάρισα του Πασόκ και δεν τους έβαλα. Να δούμε. Υπάρχει το ίδιο διαφορετικό. Και καινούριους ακριβώς για να βάλω στη Βουλή νέο αίμα. Μα υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον. Κύριε Λεβέντη, υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον που υπήρχε και παλαιότερα στις προηγούμενες εκλογές για να μπουν στελέχη στα ψηφοδέλτια σας. Μεγαλύτερο υπάρχει, γιατί εμείς, κύριε Δημήτρη μου, σας το λέω, γράφτε το, θα περάσουμε το Πασόκ στις εκλογές. Η Ένωση Κεντρών θα περάσει τον Πασόκ, γιατί η Ένωση Κεντρών δεν χρωστάει 200 εκατομμύρια δάνεια. Η Ένωση Κεντρών δεν θα ψηφίσει το να πάρει το όνομα Μακεδονία, το κρατήριο των Σκοπίων. Η Ένωση Κεντρών δεν έχει διορίσει 1 εκατομμύριο κόσμο να πτωχεύσει τη χώρα. Η Ένωση Κεντρών ψήφισε την Αυτιανολογική Νοηφόφη, δεν την ψήφισε πριν από ένα χρόνο. Και αν σήμερα ο Μητσοτάκης χορεύει και ελπίζει σε πρωθυπουργίες, το οφείλει στη Γεννηματά καθαρά. Αν είχε ψηφίσει και η Γεννηματά τότε την Αυτιανολογική, είχαμε πάρει 200 έδρες, τώρα ο Μητσοτάκης θα πήγαινε για 90 έδρες, το μέγιστο. Μάλιστα. Λοιπόν, να εξηγούμεθα. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να... Δεν έχω μιλήσει ακόμη. Νομίζει το πολιτικό σύστημα θα με βάλει κάτω. Ας με αναμετρηθούν μαζί μου κάποιοι, κύριε Δημήτρη μου. Το θέμα είναι αν πείθετε. Εγώ... Τι αν πείσω, δεν διαβάσατε καλύτερα. Εγώ διαβάζω τις δημοσκοπήσεις. Όχι, εδώ μια ερώτηση. Του Κατσαντώνη στο Έθνος στις συνεντεύξεις, δεν τις έχετε διαβάσει, που ήθελε να δώσουμε το Μακεδονία και διαφωνεί με μένα, έλεγε. Να δώσουμε το Μακεδονία. Και ήρθε, κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και αποφασίσαμε να ψηφίσει, γιατί αν ψήφιζε αντίθετα θα τον διάγραφα, βέβαια. Έτσι δεν μπορούσα να ανεχθώ που να έχω βουλευτή στην Ένωση Κεντρών που να ψηφίσει υπέρ του να δοθεί η λέξη Μακεδονία
Και γι' αυτό, επειδή έχω συγκέντρωση τώρα τις 7 Μαΐου, την άλλη Δευτέρα, είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα που σας μιλάω. Έχω συγκέντρωση την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, στο Βελίδιο, 7 η ώρα το βράδυ. Και επειδή η συγκέντρωση αυτή γίνεται για τη Μακεδονία, δεν τον έπαιρνε τον κύριο Χατζιαντώνη, γι' αυτό έκανε την αποχώρηση πριν. Γιατί αν υπήρχε και η λαϊκή κατακραυγή που θα υπάρξει στο Βελίδιο, αντιλαμβάνεσαι, δεν θα μπορούσε να σταθεί κανένας. Μάλιστα. Είναι σοβαρά τα θέματα. Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει ο καθένας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τα ελληνοτουρκικά, κύριε Λεβέντη. Τα ελληνοτουρκικά, ποια ελληνοτουρκικά. Εγώ θέλω 5 φρεγάτες και 30 αεροπλάνα F-35. Διαφορετικά είμαστε όμοιροι. Με τις φρεγάτες τι έγινε? Τι λέει ο Καμένος, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος είναι του ισχυρού ελληνικού στρατού. Τελεία και παύλα, Δημητράκη μου. Μάλιστα. Κύριε Πρέδρε. Έστω και συντάξεις να κόψουμε και ό,τι να κάνουμε και το λαιμό μας να κόψουμε, αρκεί να πάρουμε αυτά τα όπλα. Μάλιστα. Ξέρω τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ξέρω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να αλωνίζει ο Τούρκος και εγώ να κοιτάω από κάτω. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Βασίλης Λεβέντης, κύριε Πρόεδρε του Ενωσικεντρώου.